Αν η τη 28η Οκτωβρίου και η θέα τη τεραστίων διαστάσεων σημαία στο λιμάνι του Ηρακλείου σκορπάρει γη συγκίνηση, θυμίζοντα τη θυσία των προγόνων μα που χάθηκαν παλεύοντα για ελευθερία. Είμαστε λοιπόν μία ακόμα χρονιά εδώ, στο λιμάνι του Ηρακλείου, πίσω από, μπροστά βασικά από τον Κούλε, για να υψώσουμε την ελληνική μα σημαία. Μία σημαία έτσι γιγαντίων διαστάσεων, 1,5 στρέμα περίπου. Ε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι μία πρωτοβουλία τη οικογένεια Καλαθάκη και τη οικογένεια τη Κάπα Στάδης. Η ύψωση της σημαίας μεγέθους περίπου 1,5 στρέμα ως πρωτοβουλία ανήκε και αυτή τη φορά στην οικογένεια του Ηρακλειώτη επιχειρηματία Θόδωρα Καλαθάκη που με τον τρόπο αυτό θέλησε να μοιραστεί την υπερηφάνεια για του ήρωε του 40 και το άσβεστο παράδειγμά του που παραμένει και θα παραμένει ζωντανό στο πέρασμα των αιώνων. Είναι ένα τρόπο έτσι να δείξουμε στα παιδιά μα, στα παιδιά όλου του κόσμου, το πόσο σημαντική είναι αυτή η μέρα. Σήμερα έχουμε 28 Οκτωβρίου και γιορτάζουμε την άρνηση, την άρνηση στην υποδούλωση που είπε ο Ιωάννη Μεταξά και που πίστευσε σε όλον τον ελληνικό λαό ότι θα πολεμήσει για την ελευθερία και για αυτήν τη τόσο, τόσο μεγάλη αξία που σημερινέ εποχέ ξεχνάμε. Οπότε είμαστε. Εδώ, όλοι μαζί, ώστε να τιμήσουμε αυτή τη μέρα και να χαρούμε όλοι μαζί και να γεμίσει περηφάνεια η ψυχή μα με την ελληνική μας σημαία. Η σημαία υψώθηκε με τη βοήθεια Γερανού και το μέγεθό τη ήταν τέτοιο που την καθιστούσε ορατή από πολλά σημεία τη πόλη του Ηρακλείου, οδηγώντα πλήθο Ηρακλειωτών να σπεύσουν από κοντά να τη δουν αλλά και να φωτογραφηθούν. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι αντι, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα μας, στην Κρήτη μας. Ωραία, πολύ μεγάλη. Χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα και να είμαστε πάντα έτσι. Εντυπωσιακό το θέμα. Ναι, φανταστικό κάθε χρόνο. Ναι. Όσοι βρέθηκαν κατά την ύψωση της σημαία στο χώρο έξω από το Λιμεναρχείο, είχαν την ευκαιρία να γευτούν με και να δροσιστούν στο μπουφέ που έφτιαξε η οικογένεια Καλαθάκη, που αντάλλαξε ευχές, δίνοντας ραντεβού στην επόμενη εθνική επέτειο.